Ελένη Πλέσα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ ακούμε, για πες μας. Έχουμε ένα θέμα που έχει γίνει φαινόμενο τις τελευταίες μέρες. Είμα κλειοποίηση έπρεπε το πρωί της Δευτέρα στο Αίγιο. Μια ταχυδρομική διανομέα, η οποία αφού παρέλαβε τα χρήματα από την υπηρεσία, τα οποία προορίζονταν για συντάξεις, έκανε μια στάση πρώτα στο σπίτι της για λίγα λεπτά, όμως φαίνεται ότι κάποιοι την παρακολουθούσαν, έστωσαν το τζάμι και της πήραν τα χρήματα. Μάλιστα. Όπως φαίνεται, ήταν δύο άνδρες με μαύρα, ο ένας φορούσε και κουκούλα, γιατί το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες που βρισκόντουσαν στην περιοχή και οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία. Άρα, δηλαδή, πήγε ταχυδρόμος, κουβάλαγε 25 χιλιάρικα χρήματα που ήταν συντάξεις για τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Ήταν συντάξεις για χωριό της Δυτικής Αιγυαλίας, τα οποία τα έκλεψαν. Τα έγινε στην τζαντούλα της η κυρία εκεί η ταχυδρόμησα. Είναι λίγο περίεργα για τα πράγματα. Τα είχε αφήσει και, μέσα. Και πήγε στο σπίτι της, λέει. Τα είχε αφήσει μέσα στο αυτοκίνητο και έφυγε. Μια στάση, λίγα λεπτά στο σπίτι της. Μέσα στο σπίτι της είχε τα λεφτά ή στο αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Τα λεφτά για, που για ήταν. Μισό λεπτό. Στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο τα λεφτά. Τα λεφτά ήταν στο αυτοκίνητο. Έκανε μια στάση στο σπίτι, ανέβηκε για λίγα λεπτά. Αφήνει 25 χιλιάρικα. Τις συντάξεις. Έφτασαν το τζάμι του οχήματος και τα πήραν. Το αυτοκίνητο είναι ανεπίτρεπτο να αφήσουμε οτιδήποτε. Ελένη Πλέσσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ούτε δευτερόλεπτο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Περίεργη υπόθεση, παιδιά, τώρα. Ούτε δευτερόλεπτο δεν πρέπει να πούμε τίποτε. Τη σύνταξη υγείας και του παππού. Ενώ είναι να πας στη δουλειά. Συγγνώμη και όλα, σας εξετάσει λίγη αστυνομία λίγο τα πράγματα. Θα κάνει προανάξεις αστυνομία. Ας κάνουν προανακρίσεις λίγο. Περίεργα τα πράγματα. Τα γελάμε, ευρώ, ναι. Γελάμε γιατί θα αρχίσουμε. Κολαγόνο φέτρεπε για να πούμε. Επιτρέπετε να αφήσει τόσα λεφτά στο αυτοκίνητο μέσα. Στο 211. Να αφήσει τόσα χρήματα στο αυτοκίνητο μέσα. Πιείτε κολαγόνο εκεί πέρα λίγο. Δεν, να πει... Αυτό είναι ανευθυνότητα. Θα βγάλετε ρητήρες με τα νεύρα σας με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ανευθυνότητα είναι αυτό. Δύο κολαγόνα και